Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά! Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Είμαι από Ρόδο, οπότε γενικότερα δεν ξέρω τις περιοχές εδώ. Τέλεια, νομίζω το έχω. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Αν ήμουν παραμύθι, μάλλον θα ήμουν η Χιονάτη με τους 7 νάνους. Τα 7 νανάκια μου λείπουν λοιπόν. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά, δεν λείπουν οι ανατροπές και τα απρόπτα. Σαν τη Marilyn Monroe, δεν είμαι. Marilyn. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκης Καγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια για αυτή την εβδομάδα είναι... Χθες Δευτέρα η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Απαστράπτουσα με Total White. Πρώτη για ψώνια βγήκε η 29χρονη Έλενα. Έκανε τις αγορές της στους Αγίους Αναργύρους και την Πετρούπολη. Πολύ αλήκη λοιπόν. Τράβα μπρος. Hop. Δεν ήταν τυχερή στο παιχνίδι των φακέλων και έχασε 35 ευρώ. Τιν, 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 τιν. Πρόλαβε και έκανε όλες τις αγορές της. Περπάτησε με χαμόγελο στην πασαρέλα. Κρίθηκε. Προσπάθησε πάρα πολύ για να βγάλω αυτό το αποτέλεσμα, αλλά έλειπε κάτι λαμπερό. Και βαθμολογήθηκε με 6,25 στα 10. Σήμερα παίρνει τη σκυτάλη η Ελίνα. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Φύγαμε για Άγιο Δημήτριο να συναντήσουμε την Ελίνα. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Ελάτε να σας δείξω την τουλάπα μου. Γεια σου Ελίνα μου. Η Ελίνα εργάζεται ως γραμματέας και έχει καταγωγή από τη Σύφνο. Ελίνα, τι ήταν αυτό? Αυτή λοιπόν είναι η ντουλάπα μου. Ποια ντουλάπα, πάμε πάλι στη φωτογραφία. Να σας δείξω... Δεν είναι ανάγκη. Να σας δείξω ένα αγαπημένο μου φόρεμα, αυτό το μπλε. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί καταρχάς είναι μπλε και το μπλε είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Είναι ιδιαίτερο γιατί έχει αυτό το σχέδιο. Πάρα πολύ ωραίο μπλε. Μπλε ηλεκτρικό ονειρεμένο βραδινό. Ντραπέ φόρεμα με πάρα πολύ ωραία ραντάκια. Μ' αρέσει το χρυσό φερμουάρ από πίσω. Μ' αρέσει που είναι μίνι. Μ' αρέσει που αγκαλιάζει το στήθος που ναι, μην είναι σεξ, αλλά δεν είναι προκλητικά σεξι. Το βρίσκω κουκλίστικο. Μπράβο. Ελίνα μου, πολύ ωραίο το φόρεμα. Καταπληκτικό χρώμα και μ' αρέσει πάρα πολύ η σούρα που είναι μπρος και πίσω και επίσης και το ντεκολτέ. Θα σου πηγαίνει τέλεια. Μπράβο. Το είχα αγοράσει για ένα γάμο. Πού? Ένας γάμος ήταν πάρα πολύ όμορφος, είχε γίνει σε μια παραλία. Και? Ακολούθησε ένα beach party. Πόσοι πνίγηκαν? Θυμάμαι, είχαμε περάσει τέλεια. Τι έγινε? Σε εκείνο το γάμο και σε εκείνο το party. Και από εκεί και πέρα το έχω ξαναφορέσει αρκετές φορές. Πάλι σε γάμους? Μου αρέσει πάρα πολύ. Το φόρμα δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Πιστεύω πως δεν είναι για γάμο. Ούτε εγώ είμαι. Μπορεί να φορεθεί και ναι, το βράδυ για ένα φαγητό, για ένα ποτό ή σε ένα κλαμπ. Είναι το αγαπημένο. Σε κλαμπ δεν θα το έβαζα. Γιατί? Γιατί έτσι είναι λίγο πιο grande. Σε γάμο καλύτερα. Όταν το φοράω, αισθάνομαι τέλεια, αισθάνομαι θεά. Η θεά ο Ποσειδώνας με τον μπλε. Η Ποσειδώνας. Με αυτό αισθάνεσαι θεά. Ασχολιάστο. Oh. Το επόμενο αγαπημένο μου ρούχο είναι αυτό εδώ το κόκκινο τοπάκι. Για εξηγήσου. Το κόκκινο μου αρέσει εξίσου πάρα πολύ όπως το μπλε. Είναι το δεύτερο αγαπημένο μου χρώμα. Κόκκινο πορτοκαλί κοραλί με χρυσή αλυσίδα επάνω. Οκ, okay, δεν τη χρειάζεται την αλυσίδα, αλλά άσχημη δεν είναι. Μια χαρά. Αυτό το τοπάκι, το κόκκινο, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα εδώ. Έχει αλυσίδα. Με το αλυσιδάκι, όπως βλέπετε, το οποίο μπορεί να βγει. Βάλτε στο πόδι σαν φυλακισμένη. Και να φορεθεί και χωρίς το αλυσιδάκι. Μην το βγάζει το αλυσιδάκι, του πάει. Δίνει άλλη τσαχπινιά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ ωραίο, αλλά
Είναι και πάρα πολύ απλό. Ιδιαίτερο ή απλό. Αποφάσισε. Νεύρα. Με ένα σακάκι από πάνω. Ναι. Μπορείς να πας. Πού? Για καφέ, για ποτό. Ακόμη και στο γραφείο μπορεί να φορεθεί με ένα σακάκι από πάνω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ πρακτικό. Ωραίο μπλουζάκι. 2-1 συνδυάζει. Πολύ ωραίο, μ' άρεσε. Και μ' αρέσει πάρα πολύ το κόκκινο σαν χρώμα γιατί δίνει έτσι μια ζωντάνια, δίνει μια χαρά. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό πάνω στις ξανθιές. Είναι χαρούμενο χρώμα και μ' αρέσει. Μόνο στις ξανθιές. Βάψτα. Λαχνές δεν είναι εντυπωσιακό το κόκκινο. Είναι πάρα πολύ βολικό, ναι, και πρακτικό γιατί μπορώ να το φορέσω το πρωί, να πάω στο γραφείο με ένα σακάκι από πάνω και ένα ωραίο παντελονάκι και μετά το απόγευμα να βγάλω το σακάκι, να βάλω το αλυσιδάκι και να πω για ένα ποτάκι. Πήμα. Να βγάλω και το πουκάμισο. Πουκαμισάκι. Και πάμε τώρα να δούμε ένα ακόμα αγαπημένο μου ρούχο. Όχι ρούχο, ρουχαλάκι. Είναι αυτό το κίτρινο σακάκι. Ωραίο χρώμα. Είναι κίτρινο, μ' αρέσει το κίτρινο. Είναι διαφορετικό, είναι τάση το κίτρινο, αλλά πέρα από αυτά μ' αρέσει. Είναι πολύ σωστό κίτρινο όμως, γιατί είναι παστέλ και είναι πολύ ουδέτερο, είναι μονόκουμπο, έχει ένα υπέροχο κουμπί μεταλλικό, έχει πάρα πολύ ωραία γεωμετρία και πάει με άπειρα χρώματα και ρούχα. Μπράβο. Είναι ένα απλό σακάκι το οποίο θα φορεθεί πάνω από ένα τζινάκι. Φτάνει με το άκι. Με ένα τοπάκι από μέσα, πλευκό ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Ταιριάζει. Ένα μαύρο, ας πούμε. Τι άλλα. Έχει ένα κουμπάκι. Ό,τι άκι το έχει πει. Κουμπάκι, σακάκι, τοπάκι. Τσουρεκάκια. Θα το βάλω στο γραφείο. Θα το βάλω το βράδυ. Μπορεί να έχει λίγο ψύχρα. Θα το βάλω γενικώ και θα το χαρώ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι φινετσάτο. Γενικά, σαν πατρόν το θεωρώ ωραίο. Μια απόχρωση λίγο νομίζω θα σε κάνει λίγο χλωμή, αλλά γενικά μου αρέσει. Τα σακάκια είναι τα αγαπημένα μου. Από ό,τι βλέπετε, έχω αρκετά σακάκια. Λεφτά υπάρχουν. Μου αρέσει να φοράω σακάκι. Γενικά είμαι, επειδή ετοιμάζομαι πάρα πολύ γρήγορα, είμαι παντελονάκι, τοπάκι, σακάκι και έξω από το σπίτι. Σπιτάκι. Αν είσαι γραμματέας. Ναι. Έχει και τα σωστά και τα ωραία σακάκια. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Ας δούμε τώρα παπούτσια. Εδώ θα κλάψουν μανούλες ή όχι. Λοιπόν, αυτές οι υπέροχες μπλεγόβες. Τι κάνουν? Είναι ψηλοτάκουνες, τόσο όσο, για να μπορείς να περπατήσεις, ακόμη και να τρέξεις αν χρειαστεί. Κοίταξε να δεις τώρα. Μπλεγόβα λουστρίνη καλοκαίρι, να τρέξεις γιατί. Ας βάλεις ένα πέδιλο, ας βάλεις μια σπατρίγια, ας βάλεις ένα σνίκερ πάνινο. Είναι άνετες, πάρα πολύ άνετες. Αυτές? Έχει αυτό το τέλειο χρώμα το μπλε, το σκούρο. Ένα ελαφρύ λουστρίνι. Είναι λίγο της μαμάς, λίγο της εκκλησίας, λίγο το λουστρίνι το σώζει και το χρωματάκι το μπλε. Κατά τα άλλα, συνηθισμένο. Αν είναι πολύ ψηλό το τακούνι, δεν θα το προτιμήσω γιατί είναι δύσκολο. Προτιμώ τα τακούνια τα οποία είναι εφικτό να περπατήσεις, να κινηθείς και να είναι και λίγο άνετα. Διχασμένη γόβα, ναι, με λουστρίνι βραδινή, αλλά το τακουνάκι μικρό. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει 100%. Για τους λάτρεις της στατιστικής. Αυτή εδώ η πλατφόρμα, σε κόκκινο χρώμα. Αγαπημένο χρώμα και το κόκκινο. Γλιστράει. Εντελώς καλοκαιρινό. Πολύ ωραίες καλοκαιρινές σας παντρίγες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και το καφελουράκι μ' αρέσει. Και ο κόμπος μπροστά μ' αρέσει. Η πλατφόρμα από κάτω μ' αρέσει. Μια χαρά. Είναι αρκετά ψηλή, αλλά είναι άνετη. Μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Στο γραφείο. Σε όλες τις περιστάσεις σχεδόν. Και είναι πάρα πολύ αγαπημένη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Όποτε βλέπω αυτή την πλατφόρμα, έχω μία ιστορία στο μυαλό μου. Τι ιστορία? Άσπρη παντελόνα, φαρδιά, μαρινιέρα από πάνω και είσαι γυναίκα ενός πλουσίου με κότερο. Oh. Όταν τη φοράω, αισθάνομαι ανάλαφρα. Είναι και ελαφρύ. Έχω και κότερο. Πολύ χαρούμενο. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Αν αυτό το παπούτσι σου φτιάχνει τη διάθεση, φαντάζομαι κάτι καλύτερο, πόσο θα σου την εύχομαι περισσότερο από αυτό. Δεν μας είπες τι όμως. Ένα ακόμη ζευγάρι γόβες, με τις οποίες έχουμε γράψει ιστορία. Γόβα στυλό. Έχουμε κάνει χιλιόμετρα. Νομίζω φαίνεται ότι έχουν κάνει χιλιόμετρα. Oh. Αν βάλω τα χιλιόμετρα κάτω, φτάνω Θεσσαλονίκη. Στη Σάντρα. Να μην πω και Βέρεια. Καλύτερα να την άφηνε στη Βέρεια αυτή τη γόβα και να γύρναγες ξυπόλυτη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα, γιατί ταιριάζει με όλα. Έχει αυτά τα τρούξ επάνω. Τα οποία την κάνουν ιδιαίτερη. Γόβες καλοκαιριάτικα, εγώ δεν τις προτείνω, παιδιά. Είναι μία γόβα για να την βάλεις το φθινόπωρο, την άνοιξη, μπες νιούτ, πρωινή, αλλά όχι αυτή την εποχή που διανύουμε. Και είναι σούπερ άνετη. Είναι σαν να φοράς αθλητικό. Πραγματικά, δηλαδή με αυτές τις γόβες, αν χρειαστεί να τρέξεις, θα τρέξεις. Θα τρέξεις, αλλά αυτοί που θα σε βλέπουν, τι θα λένε. Τι θα λένε. Τις έχω φορέσει παντού. Και στο χωράφι. Έχει τύχει, ας πούμε, να τις έχω στην τσάντα μου. Τις κρύβεις. Και να βγάζω, ας πούμε, το παπούτσι φοράω και να φορώ τη γόβα και να συνεχίζω. Για ποιο λόγο να την πάρεις αυτή μαζί σου? Για άμυνα. I don't understand. Και διεθνής. Είναι μια γόβα πασπαρτού. Μπορείς να την έχεις μαζί σου και ανά πάσα στιγμή ανοίγεις την τσαντούλα, βγάζεις τη γοβούλα, τη φοράς και συνεχίζεις. Μπορεί να είναι πασπαρτού γόβα. Αλλά. Αλλά. Δεν μ' αρέσει. Είναι άσχημη.
Δεν κρατήθηκε η Φωτεινή. Πάμε στις τσάντες, μπας και ρεφάρουμε. Και πάμε τώρα να δούμε τσαντούλες. Για να δούμε. Λοιπόν, αγαπημένο τσαντάκι είναι αυτό. Το οποίο είναι, έχει ένα απλό λουράκι, το φοράμε. Πού? Και φεύγουμε. Okay. Έχει μεγάλη χωρητικότητα, παρόλο που είναι μικρό, χωράει πάρα πολλά πράγματα. Είναι μεγάλο, έτσι. Μαύρο μικρό τσαντάκι, απλό λιτό και απέριτο, δεν είναι ακριβώς βραδινό. Εγώ πιο πολύ πρωί θα το κράταγα, μαζί με μια tote bag πάνω στο πλάι, ψάθινη ή κάτι, για να βάλω τα πιο βαριά πράγματα και να έχω μόνο κινητό, λεφτά, κλειδιά μέσα σε αυτό. Πάντως βράδυ δεν το κρατάς αυτό το τσαντάκι, είναι πολύ απλό. Χωράει. Τι? Τα απαραίτητα και παραπάνω. Τι έπαθε? Καλέ? Θα είδες. Δεν είναι η τσάντα η μεγάλη που σε βαραίνει, που τη φοράς και αγκομαχάς. Σε κοροϊδεύουνε. Όταν έχουμε μεγάλη τσάντα, βάζουμε και πολλά πράγματα μέσα. Οπότε μετά ζοριζόμαστε. Ενώ σε αυτό θα βάλουμε τα απαραίτητα. Τα κλειδιά, την ταυτότητα, τα χρήματα, ένα κραγιόν ίσως ή οτιδήποτε άλλο και έξω από την πόρτα. Να σε έδιωξε ο άντρας, το είπες. Το μόνο κακό είναι ότι δεν χωράει μέσα τις γόβες μου, αλλά δεν πειράζει. Ξυπόλυτη θα πας. Θα φύγω με τις γόβες φορεμένες. Αχ, αχ, αυτές οι γόβες. Πουθενά δεν πας χωρίς αυτές, βλέπω. Έχουν συμβόλαιο. Μια άλλη αγαπημένη τσάντα. Για να δούμε. Είναι αυτή εδώ. Είναι πιο βραδινή. Έχει εδώ αυτά τα στρασάκια, την οποία την κάνουν λίγο ιδιαίτερη. Κατά τα άλλα είναι μαύρη, απλή. Ένας φάκελος. Έχει και το αλυσιδάκι, το οποίο μπορούμε να το κρεμάσουμε στον ώμο για να μην την κρατάμε. Απλή. Βολική. Να, ένας βραδινός υπέροχος φάκελος. Έτσι, σωστό. Τίμιο, αγαπημένο. Μπορεί να φορεθεί σε ένα γάμο, σε μια πιο επίσημη ιδιαίτερη περίσταση. Ναι. Πρακτική, απλή και όμορφη. Πρακτική, τι θα χωρέσει. Απλή, έχει τρανς. Όμορφη, δεν θα το έλεγα. Γλυκιά. Τελευταία φορά την είχα φορέσει σε ένα γάμο. Και τι έγινε? Είναι τσαντάκι γάμου. Τσαντάκι γάμου, γάμο του 90. Τότε γίνονταν ωραίοι γάμοι. Και πάμε τώρα να δούμε αξεσουάρ. Όχι, σοβάρεψε. Ένα πολύ αγαπημένο. Το πιο αγαπημένο, ναι, είναι αυτό εδώ το μενταγιό. Δεν το αποχωρίζουν ποτέ. Το φοράω κάθε μέρα γιατί μου το έχει κάνει δώρο ο γιος μου. Oh, sweet. Μου το έφερε δώρο από μια εκδρομή που είχε πάει ο γιος μου ο Γιάννης. Γλυκό μου αγόρι, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Είναι τρία ανθρωπάκια. Η μαμά, ο μπαμπάς και το παιδί. Είναι η οικογένεια. Ένα παρόμοιο μου είχε κάνει δώρο και η κόρη μου, μόνο που είχε ένα παιδάκι παραπάνω, γιατί εγώ έχω δύο. Oh. Είναι πολύ ωραίο να το φοράς κάθε μέρα αν μπορείς. Μου είχε κάνει και άλλα δώρα, απλά αυτό ήταν το πρώτο και το αγαπημένο. Μπράβο το γιος που σου κάνει τόσα δώρα. Χαίρομαι πολύ που σε αγαπάει και σε προσέχει τόσο. Αυτό το δαχτυλίδι, αγαπημένο. Τι είναι? Μπλε, όλο στοιχείο, γιατί το μπλε είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα. Νομίζω ότι το δώσαμε, το μπλε είναι το αγαπημένο σου, ε. Και το δικό σου. Είναι εντυπωσιακό, είναι άκρος καλοκαιρινό και το λατρεύω. Μ' αρέσει πολύ. Εμένα δεν με ενθουσιάζει, να σου πω και την αλήθεια. Μου κάνει πολύ έτσι από αυτά τα τουριστικά που παίρνουμε στις διακοπές μας. Δεν είναι κάτι τρομερό να πεις ότι, οκ, okay, πρέπει να το φοράω. Άμα θες, φορά το, αλλά δεν είναι και κάτι φαντασμαγορικό. Είχα πάει διακοπές στην Κρήτη, το είδα, ναι, το ερωτεύτηκα και το αγόρασα. Το δαχτυλίδι ταιριάζει με το μπλουζάκι που ταιριάζει με τον τοίχο, οπότε ιδανικό καμουφλάζ. Νομίζω ότι αυτό το κόσμο είναι παντός καιρού. Το φοράω το πρωί, το φοράω το απόγευμα και επειδή είναι καλοκαιράκι, το φοράω και το βράδυ. Είπαμε όλα τα πράγματά σου, πας πάρτο από το πρωί έως το βράδυ. Πάμε τώρα να δούμε μερικές φωτογραφίες από το μακρινό παρελθόν. Πόσο μακρινό? Λοιπόν, αυτή είναι μια αγαπημένη φωτογραφία. Είμαι 20 χρονών, αρκετά χρόνια πριν. Κούκλα. Είναι από ένα σοου που είχε γίνει σε ένα νυχτερινό κέντρο. Αλέ, μοντέλο, είσαι κούκλα. Φοράω ένα τέλειο γαλάζιο φόρεμα. Να σκάσουμε. Ήταν το αγαπημένο μου εκείνη την εποχή. Και τώρα. Κρατάμε και κάποια μπαλόνια. Είχαμε βγει στο τέλος, ήταν ένα fashion show. Είχαμε βγει στο τέλος κρατώντας αυτά τα μπαλόνια και φορώντας ένα φορεματάκι της αρεσκίας μας. Α, εδώ είσαι σαν ηθοποιός. Πανέμορφη. Πολύ ωραία η Σελίνα μου. Μ' αρέσεις. Αγαπημένη φωτογραφία από τα παλιά. Το μαλλί μου είναι σπαστό. Μου το είχαν τυλίξει με ρόλεϊ. Στο τρόλεϊ. Είναι πιο κοντό. Είναι με αντάβιες. Ωραία εποχή, ωραία μαλλιά, ωραίο φόρεμα. Είσαι μία κούκλα με το ολόσωστο σαντρέξανθο μαλλί. Το κίτρινο που έχεις τώρα δεν σου πηγαίνει, σε χλωμιάζει και σε μεγαλώνει. Αυτό το μαλλί είναι το μαλλί σου. Και αν θες λίγο να το ανοίξεις, κάνε και ένα μπαλαγιάζ, φυσικό, σαν να σε έχει γλυκοφιλήσει ο ήλιος. Είσαι μία κούκλα με το θαλάσσι, μπράβο. Όταν ήμουν μικρή... Είχες κατακτήσεις. Μου άρεσε ο χωρισμούδας και είπα να κάνω κι εγώ την προσπάθειά μου. Τι έκανες δηλαδή? Ξεκίνησα, πήγα σε μια σχολή, έκανα κάποια μαθήματα
Πήρα μέρος σε κάποια έτσι show. Εντάξει, είδα πως είναι. Και το έβαλε στα πόδια. Και μετά σταμάτησα και η ζωή συνεχίζεται. Άρα έχεις κάνει ξανά πασαρέλα. Να σκάσεις κι εσύ. Ενδιαφέρον. Ήταν κάτι που το έκανα παράλληλα. Ήταν σαν χόμπι. Πόσο άλλος έχει τη ζωγραφική, το χορό, το γυμναστήριο. Εσύ το μόντελινγκ. Εγώ έκανα αυτό. Μου άρεσε. Το έκανα περιστασιακά, απλά για να δω πώς είναι. Κοίταξε να δεις. Το μόντελινγκ μπορείς να το κάνεις σαν χόμπι. Αλλά αν θες πραγματικά να ασχοληθείς, πρέπει να το δεις πιο σοβαρά. Δεν πειράζει όμως, τέλεια τα πέρασες. Επόμενη. Σε αυτή τη φωτογραφία είμαι γύρω στα 30. Για να δω. Είπα να κάνω μια αλλαγή. Να σκούρινω τα μαλλιά μου. Να αλλάξω λίγο και το χτένισμα. Και να με. Εδώ δεν μου αρέσεις. Δεν μου αρέσουν τα φρύδια σου που τα έχεις βγάλει τόσο πολύ. Για το τόσο σκούρο μάτι. Με αυτό το σκούρο μαλλί λίγο κάπως στενάχωρο. Oh. Διαφορετική. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα ή όχι. Έχω συνηθίσει τα μαλλιά μου ξανθά. Αλλά κάπου, ξέρετε, εμείς οι γυναίκες θέλουμε να κάνουμε και μια αλλαγή, να αλλάξουμε λίγο και το χρώμα, να τα σκουρίνουμε, να τα κόψουμε, να τα μακρύνουμε. Εδώ λοιπόν περνάω φάση αλλαγής. Όχι, εδώ μου τα χάλασες τώρα. Κόκκινο μαλλί, για ποιο λόγο, με τουφάκια μπροστά. Άσε που μου έχεις βγάλει και τα φρύδια λεπτά και δεν μπορώ να στεναχωριέμαι. Ωραία είναι, μου αρέσω και με σκούρα μαλλιά. Απλά επειδή με έχω συνηθίσει με ξανθά, τελικά πάντα επιστρέφω στο ξανθό. Όσες φορές το έχω δοκιμάσει. Τελικά πάλι επιστρέφω πίσω. Τελικά το ξανθό Ελληνάκι είναι σαν το boomerang. Όσο μακριά και να το στείλεις, ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Κατά καιρούς, ναι. Με πιάνει ένα κάτι και λέω να τα σκουρίνω λίγο, να επιστρέψω λίγο πάλι στη βάση μου, στο φυσικό, γιατί το φυσικό είναι ωραίο. Αλλά τελικά. Τι? Το ξανθό είναι πιο φωτεινό και δεν ξέρω, μου αρέσει, το έχω συνηθίσει. Το ξανθό, μην το αλλάξεις το ξανθό. Αυτό είναι το πρωινό μου σύνολο. Αποτελείται από ένα μαύρο, απλό, ψιλοκάβαλο παντελόνι, από ένα λευκό τισέρτ και ένα κόκκινο σακάκι. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της μέρας δεν σταθώ, απλά θα βγάλω το σακάκι και θα μείνω με το τισέρτ. Πάρα πολύ ωραίο κόκκινο σακάκι, τέλεια με το λευκό τισέρτ, μαύρο παντελόνι, φανταστικά τα παιδιλάκια σου. Πάρα πολύ όμορφη και πρωινή είσαι, μπράβο σου. Φοράω μαύρα παπούτσια πέδιλα, τα οποία δεν είναι και πολύ ψηλά, οπότε μπορώ να τα διαχειριστώ, μπορώ να κυκλοφορήσω με αυτά όλη μέρα. Ένα backpack στην πλάτη. Με τα απαραίτητα. Ναι. Και έξω από το σπίτι. Ελίνα μου, το σύνολό σου είναι απλό για πρωί, είναι ωραίο. Εκείνο όμως που θα άλλαζα, γιατί δεν μου αρέσει, είναι το πέδιλο. Είναι για μεγάλη γυναίκα, δεν είναι για σένα αυτό το πέδιλο. Oh. Το κόκκινο είναι αγαπημένο χρώμα και νομίζω ότι μου ταιριάζει κιόλας. Το προτιμώ, το φοράω, το λατρεύω. Μ' αρέσει πολύ. Όλο το σύνολό σου μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ. The point για το γραφείο point. Σου και για την πρωινή σου βόλτα. Βλέπω δεν επιλέξαμε μπλε, βάλαμε κόκκινο σακάκι και σπάει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε και το βραδινό σύνολο. Αυτό είναι το βραδινό μου σύνολο. Έχω να βγω το βράδυ να πάω για ένα φαγητό και μετά για ένα ποτάκι. Έβαλα κάτι έτσι άνετο, λιτό. Αλλά είσαι μια κούκλα, τι σεξι, πώς σου πάει. Απίστευτο. Το ανοιγματάκι στο ποδαράκι, το τσαχπίνικο, τέλειο, τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έχει αυτό το χρώμα το πράσινο, έτσι κάνει και αυτό το ψηλό λεοπάρ, που είναι ωραίο, αλλά σαν σχέδιο είναι απλό και μ' αρέσει και με βολεύει. Είναι σεξι και μας αρέσει. Είναι δροσερό, είναι άνετο, είναι ωραίο. Έβαλα και ένα παιδιλάκι μαύρο έτσι να δώσουμε και λίγο ύψος και ένα τσαντάκι για να βάλω μέσα τα απαραίτητα. Α, υπέρλαμπρη, ντραπέ, λεοπάρ, θαλασσί φόρεμα με υπέροχο σκίσιμο, υπέροχα λοξακωμένο. Δεν με τρελαίνουν τα παπούτσια σου γιατί είναι λίγο παλαιομοδίτικα. Slingbags ναι, αλλά όχι πίπτο. Μπροστά, μητερά. Ψάθινο τσαντάκι βράδυ δεν θα πρότεινα και θα πρότεινα κάτι λίγο πιο oversize, πιο μοντέρνο. Μ' αρέσουν οι κρίκοι σου, μ' αρέσεις πολύ. Αυτό το μοτίβο το λεοπάρ, σε συνδυασμό με το μικρό σκισιματάκι που έχει, το κάνει λίγο σεξ και λίγο διαφορετικό. Ναι. Αλλά είναι εξίσου άνετο όμως, δηλαδή παραμένει άνετο, παραμένει ανάλαφρο και, και εντυπωσιακό σίγουρα. Έπρεπε το σκίσιμο να το ανεβάσει λίγο πιο πάνω. Α, δικιά μου είσαι εσύ. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουν να πούν για τα σύνολα τα κορίτσια. Μου άρεσε το πρωινό σύνολο. Ήταν πολύ ωραίο το σακάκι που το συνδύασα και με τίσερτ. Απλά θα το φόραγα με άλλη τσάντα ίσως. Τι λέτε? Εμένα δεν μου άρεσε το παπούτσι με backpack, δεν μου ταιριάζει καθόλου. Το θεώρησα πολύ καθημερινό. Δεν ξέρω, δεν μου καθόταν καλά στο μάτι. Εμένα μου άρεσε το κόκκινο σακάκι γιατί τη φώτιζε πάρα πολύ και τη έδινε έτσι μία λάμψη. Και γενικά ήταν ωραίο το look της το πρωινό. Εμένα μου άρεσε το πρωινό look, απλά δεν μου άρεσε το παπούτσι, συγκεκριμένο πέδιλο. Θα μπορούσε να το συνδυάσει με ένα sneakers.
Η Ελίνα αφήνει πίσω της τον Άγιο Δημήτριο και αναχωρεί με το Fun Van του Shopping Star για άλλη γη και άλλα μέρη. Δηλαδή μια περιοχή έκπληξη όπου θα κάνει τα ψώνια της. Φάνη, φύγαμε! Το φάκελό μου μπορώ να έχω, παρακαλώ. Κάτσε να πάρω έγκριση. Over. Για πες. Πειραιάς. Έτσι. Εντάξει, μια χαρά. Έχω ξαναπάει Πειραιά. Α. Δούλευα παλιά Πειραιά. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στον Πειραιά. Νοσταλγία. Οπότε νομίζω θα το πω καλά. Αφού έχεις ξαναπάει στην αγορά, ναι. Περιμένω να δω κάτι πολύ ωραίο. Πιο πολύ με αγχώνει ο χρόνος. Περνάει. Γιατί είναι λίγος. Δεν ξέρω τα μαγαζιά, δεν ξέρω τι θα βρω. Οπότε είναι λίγο αγχωτικό αυτό. Όταν είσαι κοκέτα και σου δίνουν 3 ώρες να ψωνίσεις, λίγος είναι ο χρόνος. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό έχουν τα παιχνίδια. Με τα λευκά μου ρούχα θα πάω στο πάρτι της φίλης μου της Μαρίας, ναι. Η οποία κλείνει τα 45 και θα το κάνει στη Γλυφάδα, σε ένα μπαράκι. Να χαίρεστε τη Μαρία, κορίτσια, και να το κάψετε το πελεκούδι. Νομίζω πιο αυστηρά θα με κρίνει η Έλενα. Γιατί έχουμε διαφορετικό στυλ και διαφορετικό γούστο. Δεν νομίζω ότι θα είμαι τόσο αυστηρή και νομίζω δεν είμαστε και τόσο διαφορετικές. Νομίζω η Σοφία θα είναι η πιο αυστηρή. Πάλι καλά που δεν είπες εμένα, Ελένα μου, γιατί από ό,τι βλέπω και εμείς έχουμε διαφορετικό γούστο. Για να δούμε. Ελίνα, θες να τσιμπήσεις κάτι γιατί θα χρειαστείς δυνάμεις? Εδώ είμαστε! Έτσι ψωνίζει ο Πειραιάς! Έφτασα στην περιοχή. Ώρα για ψώνια. Φύγαμε! Η 46χρονη γραμματέας από τον Άγιο Δημήτριο σήμερα ανακαλύπτει την αγορά του Πειραιά, αναζητώντας ρούχα, παπούτσια, τσάντα, αξεσουάρ μέσα σε 3 ώρες και με 350 ευρώ. Ενώ στη συνέχεια θα έχει άλλα 10 λεπτά bonus από τη Βίκη για να πάει κομμωτήριο. Καλή αρχή! Γεια σας! Γεια σας! Ψάχνω κάτι λευκό. Έχω να πάω σε ένα πάρτι και θέλω κάτι λευκό. Έχουμε πολλές επιλογές, θεωρώ. Για να δούμε. Σε τι ψάχνουμε τώρα, κάτι σε μακρύ... Κάτι σε μακρύ φόρεμα. Α. Ναι. Ή και αυτό θα ήθελα να το δω έτσι όπως το βλέπω. Σε κουστούμι ίσως, ναι. Να το βγάλω. Με ένα ωραίο μπλουζάκι. Ναι, ναι. Μ' αρέσει okay. Έτσι όπως το βλέπω. Έχει πάρα πολλά κοντά. Α, ωραία. Σε δαντέλες, σε... Έχει σατέν σε μπόχο γραμμή. Ναι. Έχει αυτό εδώ το κοντό, το έχουμε εδώ βιτρίνα. Ωραία. Α, ωραία. Κάτι πιο μακρύ, έτσι. Σε λευκό όχι. Θα σας δείξω όμως. Ελάτε, προχωράμε. Προχωράμε. Έχει πολλές επιλογές. Για ποιο θέμα είναι? Είναι για ένα πάρτι. Μια φίλη μου έχει γενέθλια, κάνει ένα πάρτι. Χαλαρά. Χαλαρά, ναι. Oh. Τέλεια. Αλλά λαμπερά. Ναι. Χαλαρό και λαμπερό ακριβώς. Για πάμε πιο γρήγορα. Μην πιάνουμε συζητησούλες. Υπάρχει σε τέ. Α, πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Σ' αρέσει. Υπάρχει φόρμα που μπορούμε να το αλλάξουμε με μια άλλη ζώνη, κάτι. Για να δούμε. Uh-huh. Ίσως. Αυτό μου αρέσει, κρατάω. Ναι. Άλλο. Φόρμες, ελάτε να δείτε και εδώ. Για πάμε, για πάμε. Κάτι τέτοιο θα φορούσαμε. Όχι, νομίζω παρά είναι. Είναι πάρα πολύ βαρύ, ναι. Ελίνα μου, διάσου, γιατί όποιος χάνει χρόνο στο πρώτο μαγαζί, όπως λέει και η Δίκη, τελικά δεν προλαβαίνει αξεσουάρ. Τι μόνο, εδώ με παντελόνι, κουστούμι. Ναι, 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 αυτά τα δύο νομίζω και το κουστούμι. Τέλεια, ένα κουστούμι. Σε παντελόνι πάμε στενό, ψηλόμεσο. Τι θέλεις? Αυτό που φοράει εκεί η κούκλα ποιο είναι? Θα τα δούμε. Κούλα είναι ξεχωριστά. Όχι, όχι, δεν θέλω στενό, θέλω ένα χαλαρό. Χαλαρό, χαλαρό είμαστε εδώ. Χαλαρό, τι εννοεί? Από πάνω υπάρχει, αν χρειαστούμε κάτι, δηλαδή αν βάλουμε ένα κοντό φορεματάκι. Ναι. Θα μπορούσαμε να το βγάλουμε και έτσι. Αυτό που φοράει η κούκλα το από μέσα. Ναι. Το μπλουζάκι, θα σας το φέρω. Δεν έχουμε χρόνο για να εκδίνουμε τα μανεκέν. Oh. Προχωράμε, να το δω αυτό το μπλουζάκι, θα το βγάλω γιατί πριν λίγο εδώ σε το άλλο. Τέλεια. Τα μανεκέν. Ή και ένα τεκλιζέ αν έχει, είναι τέτοιο ψηλάκι. Τεκλιζέ. Άνω κάτω το έχεις κάνει το μαγαζί. Πάρ' το πάσο σου και κλάφτα μετά τα αξεσουάρ γιατί δεν νομίζω να προλαβαίνεις. Θα κλάψουμε μαζί. Α, τέλειο. Τέλεια. Ναι, ναι, τέλεια. Ωραία. Οπότε έχετε 2 επιλογές. Ναι. Ένα κρόπ και ένα κρόπ. Άντε πάλι. Ό,τι θέλετε. Και το σωτάκι από πάνω, ναι, και τις βάλουμε. Ναι, ναι, τι το κάνεις? Θα το κατσιάσεις κι αυτό. Το παντελόνι είναι αυτό, όχι. Αμέσως θα το φέρω. Αλλά τον χρόνο να σκέφτεσαι. Τι κάνεις επιπόλαια πράγματα. Εδώ είναι το παντελόνι. Α, ωραία, τέλεια. Ωραία. Τέλεια. Το ετοιμαστήριο. Εδώ θα περάσετε. Έχουμε και παπουτσάκια μέσα, βοβές και ασήμι και χρυσό, όποια επιλογή θέλετε. Άντε επιτέλους. Ορίστε και το σακάκι που μου ζητήσατε, δεν ανοίγω. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.
Με τι ξεκινάμε? Πολύ ωραίο. Εντυπωσιακό. Έχει και το βολανάκι του, το φιωγκάκι του. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Α, βλέπω. Φορεματάκια τέτοια δεν φοράω πολύ συχνά. Δεν είναι τόσο το στυλ μου, ωστόσο είναι πολύ εντυπωσιακό. Μ' αρέσει. Ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι κάνει για την περίσταση που το θέλω. Δεν κάνει. Θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό τώρα για μπαράκι. Υπερβολικό δεν είναι. Αλλά. Πολύ απλό είναι και δεν έχει στυλ. Στη Λεφάδα φοράνε βέβαια τέτοια έτσι αέρινα, τώρα που το σκέφτομαι. Να κάνω και μια στροφή. Για κάνε. Να δω την κίνηση. Με προσοχή, ε. Πάρα πολύ ωραίο. Πώς σας φαίνεται, κορίτσια? Σου πάει πάρα πολύ, που είναι ντραπέ, κοριτσίστικο, ανάλαφρο, σφίγγει στη μέση, έχει και αυτό το βολάν, σκίσιμο μπροστά. Σου πάει, δεν είναι άσχημο. Θέλει ένα σακάκι βέβαια και λίγο έτσι να φτιάξει την εφαρμογή του. Δεν είναι άσχημο, καλό είναι. Ωραίο φόρεμα. Βέβαια, ο φραμπαλάς στη μέση δεν σε κολακεύει. Σέιδ επιλογή, σατέν και λευκό. Αλλά ας δούμε κάτι άλλο. Σαν τη Marilyn Monroe, δεν είμαι? Marilyn. Oh. Marilyn. Τι περιμένεις? Εγώ δεν βλέπω καμιά Marilyn πάντως. Ξανθιά εκείνη, ξανθιά κι εγώ. Νομίζω τέλειο. Το μόνο που σου λείπει είναι η Ηλία εδώ. Καλέ, μήπως είσαι πρωτοξαδέρφες, γιατί μοιάζεται πάρα πολύ. Την Κατρίν Ντενεύ μου θυμίζει εμένα. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο παντελονάκι, υψηλόμεσο, μου κάθεται καλά στη μέση. Ωραίο τοπάκι, έτσι ντραπέ, με τυραντάκι, πάρα πολύ ωραίο. Και το σακάκι τέλειο, μου αρέσουν αυτά τα χρυσά κουμπάκια. Ναι. Τι λέτε, κοριτσιά, να το πάρω? Νομίζω είναι αυτό ακριβώς που σου ταιριάζει. Σου αρέσουν τα χρυσά κουμπάκια στο σακάκι, όπως και τα σακάκια. Το top πολύ ωραίο από μέσα σου κάθεται πολύ καλά, σε αντίθεση με αυτό που είχα δοκιμάσει εγώ. Όπως και το παντελόνι φαίνεται τέλειο. Είναι νομίζω πολύ ωραίο για το πάρτι της φίλης μου της Μαρίας. Α, για πες. Γνωριστήκαμε πριν πολλά πολλά χρόνια στα αγγλικά, στο φροντιστήριο και από τότε γίναμε κολλητές. Καλέ, πολύ ωραίο, αλλά πολύ επίσημο για το πάρτι της φίλης σου. Είναι σαν να πας στο πάρτι του πρέσβη. Πρέσβης είναι φίλη σου. Την κακομαθαίνει. Έχουμε κρατήσει φιλία, βρισκόμαστε όσο πιο συχνά μπορούμε και θα γιορτάσουμε τώρα τα 45 γενέθλιά της. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο αυτό που φοράω. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σύνολο αυτό. Βρίσκω λίγο φαρδί το παντελόνι και στη μέση αλλά και στο καβάλο. Ίσως ένα νούμερο μικρότερο. Τώρα βέβαια με αυτό το πολύ λευκό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και δεν ξέρω μήπως τραβήξω όλα τα βλέμματα. Σε ένα συνέδριο θα τραβούσε τα βλέμματα, αλλά στο πάρτι της φίλης σου πάλι κάτι πιο σεξι. Oh. Ωραίο το μπλουζάκι, είναι λιζερί, μου αρέσουν αυτά τα μπλουζάκια, τα φοράω, είναι τέλειο. Μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι μου πάει. Και τελικά πάει το λευκό στις ξανθές. Είναι ωραίο, είναι εντυπωσιακό. Το λευκό πάει σε όλους, μας φωτίζει και έχει και μια νότα πολυτέλειας. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γλυκούλα. Επόμενο. Πάρα πολύ ωραίο κι αυτό, μου αρέσει. Τέλεια η ζώνη. Είναι φανταστικό αυτό το top. Μου αρέσουν εδώ το τελείωμά του. Τέλειο. Είναι ωραίο που έχει και λίγο έτσι φτεράκι στο μανίκι στο τελείωμα, αλλά δεν είσαι τόσο απαστράπτουσα. Το παντελονάκι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και τα κουμπάκια. Μπορεί να φορεθεί και μόνο του. Και μαζί έτσι σε σύνολο. Μου αρέσει. Νομίζω τα κορίτσια θα ενθουσιαστούν μόλις το δούνε. Πάρ' το κατευθείαν και έλα. Είναι τέλειο. Σαν αγγελάκι δεν είμαι, κορίτσια, με αυτό το top. Με αυτά τα πουπουλάκια εδώ, τα φτεράκια. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Σαν αγγελάκι μοιάζεις όντως, έτοιμη να πετάξεις. Έχει μια loose διάθεση έτσι, είναι χαλαρό, αλλά μ' αρέσει, μου πάει. Συνήθως φοράω πιο στενά ρούχα, αλλά μ' αρέσει αυτό το στυλ. Είναι κάτι διαφορετικό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ό,τι πρέπει για τη Γλυφάδα. Θα είμαστε πολλές φίλες εκεί μαζεμένες, θα είμαστε πολλοί κόσμος. Α, για πες. Θα ακούσουμε μουσικούλα, θα πιούμε τα ποτάκια μας, θα περάσουμε τέλεια. Θα είναι ένα φανταστικό βράδυ. Μου θυμίζει η σχολική γιορτή. Τα παιδάκια δίνονται αγγελάκια με κάτι τέτοια φτερά και πούπουλα στα τελειώματα. Γύρω στις 10 θα μαζευτούμε και όσο πάει. Θα όπως είναι για τις 10 αυτό το σύνολο. Είναι και σατινέ το. Το. Το φόρεμα από πάνω. Νομίζω είναι καταλληλότερο. Καταλληλότατο. Κατάλληλο. Πόσο χρόνο έχω? 2 ώρες 19 και 23. Τρέχω. Ελληνάκι, βιάσου, να προλάβεις και τα αξεσουάρ. Τέλος από το πρώτο μαγαζί με ρούχα και η Ελίνα κατευθύνεται προς το δεύτερο, πάντα στο Πειραιά. Στόχος της να ντυθεί για βράδυ με Total White. Γεια σας. Γεια. Ψάχνω λευκά ρούχα. Έχω να πάω σε ένα πάρτι και θέλω κάτι εντυπωσιακό λευκό. Ωραία. Τι έχετε να μου δείξετε? Υπάρχει αυτό σε φόρεμα που είναι πολύ ωραίο. Ναι. Τι άλλο? Υπάρχει σε αυτό. Κάτι πιο μακρύ, έτσι. Έτσι τι? Υπάρχει αυτό. Για να δούμε. Ναι.
Κάτι πιο μακρύ. Όλο κάτι βρίσκεις. Κάτι πιο μακρύ, μόνο σε αυτό το στυλ. Ναι, ναι, τα πάει μακρύ. Ναι, σακάκι, παντελόνι, ίσως κάτι. Σε σακάκι, παντελόνι, όχι. Μετά... Παντελόνι. Αυτό το παντελόνι, ναι. Με κάποιο τέτοιο μπλουζάκι. Τι λες. Τι αυτό εδώ, ε. Υπάρχει και αυτό. Που είναι για πάρτι ωραίο. Που είναι πιο μακρύ. Ωραία, θα το δοκιμάσω αυτό. Άντε, επιτέλους. Κάνε λίγο γρήγορα. Θα κρατήσω αυτό το top με το παντελόνι. Ωραία. Κράτα το αυτό. Αυτό ωραία. Θα το δούμε. Ναι, ας το δούμε και αυτό. Ωραία. Τέλεια. Το δοκιμαστήρι από εδώ, ε. Άντε, περιμένουμε. Α, πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Ιου. Το παντελόνι μου κάθεται καλά. Δεν είναι ούτε φαρδίδο στενό και στη μέση τέλειο. Το μπουκαμισάκι μ' αρέσει έτσι όπως κάνει αυτό το φραμπαλά εδώ. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Έχει και το μανικάκι του σε περίπτωση που κάνει λίγο ψυχρούλα το βράδυ γιατί... Το έχει αυτό. Δίπλα στην παραλία θα είναι. Μπορεί λίγο να, να. Κρυώσω. Ελίνα μου, έτσι όπως το έβαλες αυτό το σύνολο, να το βγάλεις. Δεν σε κολακεύει καθόλου. Οπα, όχι, όχι. Γιατί? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Τι λέτε, κορίτσια, να το πάρω. Σας αρέσει? Κορίτσια. Όχι, όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Μου θυμίζει λίγο. Τι? Νοσοκομείο. Είναι βραδινό, κορίτσια, έτσι. Μην ακούσω ότι είναι πρωινό. Έχει εδώ τα βολανάκια του, το μπουκαμισάκι, έχει την τσαχπινιά του. Παντελονάκι ωραίο. Ωραίο υφασματάκι, στρώνει καλά. Δεν θα έλεγα ότι είναι βραδινό. Μόνο αν βάλεις έντονα εντυπωσιακά αξεσουάρ θα το ανεβάσει εκεί που πρέπει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, κάνει πάρα πολύ cool. Θέλω ένα σακάκι όμως και να το βάλεις όλο μέσα και ίσως να μου βάλεις και μια ωραία μαύρη ζώνη. Με μαύρο ωραίο ψιλοτάκουνα πέδιλα, θα μ' άρεσε. Αυτό το πουκάμισο θυμίζει εποχή Λουδοβίκου. Είναι ωραίο. Έτσι, εντυπωσιακό. Λουδοβικέικο. Λουδοβίκα, τράβα, Άλεξη, γρήγορα. Πάμε, Λουδοβίκα. Πολύ εντυπωσιακό. Πολύ πουλιά. Γυαλιστερό, βραδινό. Είναι πολύ εντυπωσιακό και μου αρέσει. Αλλά. Αλλά και αυτό νομίζω δεν είναι στο στυλ σου. Σαν λέπια είναι αυτό. Σαν γοργόνα. Όπως το βλέπω, ίδιο βουγιουκλάκι, το άχ αυτή η γυναίκα μου. Ναι. Εάν σου αρέσει, πάρτο. Για μένα αυτό το φόρεμα είναι πολύ μπουζούκι. Βέβαια, πολύ λάμψη. Αυτό το γούκλα μου δεν είναι για μπουζούκια. Αλλά. Σε βάφτιση. Πρέπει να το φοράει, αλλά το μωρό που βαφτίζεται. Σε πιο μικρό νούμερο. Με αυτό το φόρεμα και θα με βλέπουν και θα με ακούνε, κορίτσια. Τι λέτε. Κυρίως θα σ' ακούνε. Κάνει και ήχο, ακούστε! Για να ακούσουμε. Μπλινγκ μπλινγκ όχι μόνο στο μάτι και στο αυτί. Είμαι σαν γοργόνα. Η λευκή γοργόνα της Ύφνου. Υπάρχει τελικά η γοργόνα της Ύφνου? Νομίζω ότι ήταν ένας θρύλος. Είναι βραδινό, είναι λαμπερό, γυαλουφάδα ό,τι πρέπει. Το μήκος ωραίο είναι. Είναι κοντό, αλλά όχι πάρα πολύ κοντό. Μια χαρά. Δεν είναι άσχημο, απλά δεν τρελαίνομαι, ρε παιδί μου. Δεν σε αναδεικνύει, δεν σε φωτίζει όπως θα το ήθελα. Δεν είναι τόσο σεξι και λαμπερό το πατρόν του, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Για να δούμε και αυτό το φόρεμα. Έλα, γοργόνα, πάμε! Ωραίο και αυτό, εντυπωσιακό. Σατέν, αγκαλιάζει ωραία το σώμα. Πολύ ωραίο το σατέν. Έχει και πολύ εντυπωσιακά μανίκια. Είναι λίγο επικίνδυνο στο στήθος, θα πρέπει να προσέχεις. Τι λέτε, κορίτσια, να το πάρω, σας αρέσει? Πώς σας φαίνεται? Μ' αρέσει και αυτό το φόρεμα. Θα βάζα τώρα μια τέλεια ζώνη, τέλεια παπούτσια. Σταμάτα. Τέλεια μεγάλα σκουλαρίκια. Και θα ήταν σούπερ. Έτσι, θυμίζει και λίγο. Τι? Το φορεματάκι που φοράνε νύφες πριν τον νηφικό, ε. Τι λέτε? Τι είναι αυτό? Θα μπορούσε να έχει αυτή την διάθεση. Όμως, αν κάνει styling σωστό, δηλαδή βάλει μια ωραία ζώνη. Ή και να μην βάλει ζώνη. Βάλει ωραία κολιέ χρυσά, χρυσά σκουλαρίκια, χρυσά πέδιλα, ένα ωραίο oversized φάκελο. Δεν θα κάνει πια ρόμπα και αυτό το ξέρεις κιμονό φόρεμα είναι πολύ σύγχρονο. Είναι αυτό το ύφασμα, αυτό το κόψιμο. Κόψιμο. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα το θυμίζει. Ναι, αυτό που περιμένεις μέσα στο σπίτι την εγκλιζέ και σε χτενίζει κομμότρια, αυτό. Μόλις σβήσει η Μαρία τα κεράκια της τούρτας, είναι πολύ εντυπωσιακή η τούρτα που της έχουμε επιλέξει, θα το ρίξουμε στο χορό. Άνω το φόρεμα, ό,τι πρέπει για χορό. Ό,τι πρέπει για βράδυ, ό,τι πρέπει για την περίσταση. Μια χαρά, πολύ ωραίο και θα χορέψει και θα περάσει τέλεια. Αλλά κάνει λίγο γρήγορα γιατί δεν θα προλάβει να πάρει αξεσουάρ. Γενικά βγαίνουμε με τη Μαρία, περνάμε ωραία. Α. Πάμε, πίνουμε τα ποτάκια μας. Ναι. Και είμαστε σούπερ. Ακούμε τη μουσικούλα μας και διασκεδάζουμε. Όσο μπορούμε να διασκεδάσουμε, το διασκεδάζουμε. Μπράβο, κοριτσάρες μου. Ρίξτε το έξω. Το ρίξε. Φεύγει.
1 ώρα 42 λεπτά και 7 δεύτερα ακόμη για την Ελίνα από τον Άγιο Δημήτριο που σήμερα οργώνει την αγορά του Πειραιά. Θέλει να ντυθεί σε Total White για να πάει σε ένα πάρτι της φίλης της. Γεια σας. Γεια σας. Ψάχνω κάτι λευκό. Έχω να πάω σε ένα πάρτι και θέλω κάτι έτσι πολύ εντυπωσιακό. Α, γρήγορη. Έτοιμα τα έχει. Έλα. Μετράω κι εγώ. Κουστούμι. Ένα κουστούμι, ναι. Κουστούμι. Μ' αρέσει αυτό. Ωραία. Και ένα τοπάκι από μέσα. Θα σας δώσω και τοπάκι. Εξαιρετικό με το παντελόνι και αυτό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Κάτι άλλο. Κάτι πιο... Κάτι άλλο. Τι άλλο. Κάτι άλλο. Όλο κάτι άλλο λες. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Oh. Δοκίμασε γρήγορα αυτά που έχεις πάρει ήδη, γιατί έχεις δει ήδη όμορφα σύνολα. Και? Να προλάβεις και στο χρόνο, έχεις ήδη επιλογές. Ναι, αυτό πιο εντυπωσιακό. Και να προτείνω και κάτι. Ναι, ναι. Να προτείνετε κιόλας. Τι έτσι. Και εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι, δεν θέλω βερμούδα. Ωραία. Και αυτή η μπλούζα που μπορεί να μπει πάνω από το παντελόνι και μέσα από το σακάκι. Και πολλά τοπάκια βέβαια. Ένα τι. Πήγαινε γρήγορα για δοκιμαστήριο. Άσε τα πολλά. Διάλεξε 3 που σου αρέσουν πιο πολύ και φόρεσέ τα. Λοιπόν, αυτά τα 2 και ένα τοπάκι από μέσα, από εδώ. Ναι. Ένα έτσι εντυπωσιακό. Ναι. Ωραία. Α, μπράβο, τέλεια. Ωραία. Μ' αρέσει. Πού θέλω να σας το βάλω εδώ. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, αυτό το κρατάτε. Και έχω, ωραία, αυτά τα 3. Τι έχουμε. Και το δοκιμαστήριο. Από εδώ. Όλα καλά. Ωραίο παντελόνι, ωραίος φιόγκος, μ' αρέσει. Το τοπάκι είναι τέλειο. Από το προηγούμενο το νυχτικούλι. Ναι. Πάλι σε νυχτικούλι μου πας. Το λιντζέρι τι είναι. Για τον ύπνο, στο κρεβάτι. Το λιντζέρι αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει αυτή τη δαντελίτσα. Τα φορά αυτά, μ' αρέσουν. Τα λιντζέρι μου θυμίζουν τα κλάτς που έχουν πολυφορεθεί. Μάλιστα. Ωραίο, αλλά πολυφορεμένο. Νομίζω σε αρέσουν και τις Βίκης αυτά. Είναι το στυλ της. Νομίζω θα ενθουσιαστεί αν το δει. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα λιντζέρι. Πάρα πολύ μ' αρέσουν τα καμισόλ με τις δαντέλες και όλα. Αλλά το συγκεκριμένο κοστούμι που είναι καταπληκτικό και σεβεντής δεν θέλει αυτό το τόπο από μέσα. Θέλει ένα απλό, χαμηλό, ριμπ, αντρικό φανελάκι. Είναι λίγο κυριλέ αυτό το συνολάκι. Ωραίο είναι όμως, μ' αρέσει. Είναι. Τι? Είναι εντυπωσιακό. Κυριλέ, δεν το λες αυτό. Πώς το λες? Πιτζαμέ, ίσως. Μ' αρέσει το σακάκι όπως είναι, μ' αρέσει το στυλ. Οι τσεπούλες. Είναι λίγο σαφάρι style. Όταν θα πω το ταξιδάκι στην Αφρική, θα το έχω μαζί. Είναι τέλειο. Ο Ινδιάνα Τζόνς η γυναίκα. Τώρα που θα κερδίσω το Shopping Star, θα πάμε ταξιδάκι, Μαρία. Φύγαμε για σαφάρι. Φύγαμε για Αφρική. Ετοιμάσου. Ετοίμασε βαλίτσες. Γιατί θα κερδίσω, κορίτσια, να το θυμάστε. Μην είστε τόσο σίγουροι. Ακόμα δεν βγήκα εγώ για ψώνια. Πώς πάμε? Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Εντυπωσιακό, μ' αρέσει. Όχι. Σαν παπαδιά είσαι με αυτό. Oh. Μ' αρέσει το μανικάκι του. Μπορεί να έχει και μια ψυχρούλα, οπότε με καλύπτει. Πάρα πολύ ωραίο κροσέ ρόψο μιζιέ, με πολύ ωραίο έντονο μανίκι, με πάρα πολύ ωραία ζώνη, πάρα πολύ ωραίο μήκος. Μ' αρέσει τρελά. Πάρα πολύ ωραίο. Θα μου πεις είναι βραδινό. Γιατί να μην είναι. Αν βάλεις τα σωστά αξεσουάρ και κοσμήματα, φυσικά και μπορεί να είναι. Κορίτσια, τι λέτε. Τι να πούν κι αυτές. Είναι σαν να το έχει κεντήσει η γιαγιά, αλλά είναι πολύ τάση φέτος. Είναι της μόδας και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μου πάει. Είναι λίγο της γιαγιάς, αλλά... Τι. Μοδάτο. Δεν ξέρω. Έχει και τις τρυπούλες του εδώ. Είναι λίγο σεξι. Κρύφο σεξι. Κρύφο σεξι και όποιος αντέξει. Τρύπο σεξι. Σεισμός θα γίνει. Χαμός. Σεισμός. Πόσα ρίχτερ. Παρακουνήθηκα. Είναι ότι πρέπει για το μπαράκι, νομίζω φοράνε τέτοια στα μπαράκια. Να βγούμε μια βολτούλα στη Γλυφάδα, να πιούμε τα ποτάκια μας, να χορέψουμε, να περάσουμε τέλεια. Δεν νομίζω καν να περάσει τα σύνορα του Δήμου Γλυφάδας με αυτό. Έχει checkpoint. Ωραίο κι αυτό, εντυπωσιακό. Θα μου φύγει βλαβαρίδα με αυτά που βλέπω. Α, δεν είναι φυσική. Γενικά δεν φοράω και πολύ δαντελίτσες, αλλά μου αρέσει αυτή γιατί είναι πολύ σικάτη και είμαστε σικάτες, δεν είμαστε κορίτσια. Κρύφτηκες. Έβαλες layers. Το παντελόνι είναι φαρδί. Είναι μακρύ. Όχι, όχι. Άστο. Να κατεβάσω λίγο και το πουκαμισάκι. Άντε, κατέβασε. Έχει και στρασάκια το μπλουζάκι. Έχει και φτεράκια. Και. Θα πετάξω τώρα, θα πετάξω, κορίτσια.
με αυτά τα φτερά δεν πάμε για απογείωση, αλλά για... Πέφτει! Μπαμ. Πολύ μου αρέσει το λευκό, πολύ μου πάει τελικά, σαν κύκνος είμαι. Τέλειο, τέλειο. Πολύ μου αρέσει. Μετά τη γοργόνα, ο κύκνος. Από το υγρό στοιχείο δεν φεύγεις, βλέπω. Μου σκέψαμε. Μ' αρέσουνε τα πάρτι. Μια φορά έχει γενέθλια η Μαρία. Μία. Μια φορά κλείνει τα 45. Θα πάμε να το γιορτάσουμε, θα το κάψουμε. Κάθε χρόνο έχει γενέθλια η Μαρία, αλλά αυτή τη χρονιά είναι τα 45. Σημαντικός σταθμός. Ωχ, ξεκίνησε να βρέχει. Μπορώ να έχω μια ομπρέλα. Ορίστε. Μας έπιασε η βροχή. Αυτό σημαίνει τύχη. Τι σας οφείλω? 59 ευρώ. Ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ. Πραγματά σας και απόδειξή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Μία ώρα, 10 λεπτά και 30 δεύτερα ακόμη για την Ελίνα που μόλις ψώνισε τα ρούχα της. Έχει όμως κι άλλα να κάνει. Πρώτα απ' όλα, να δει τα παπούτσια. Το σύνολο δεν έχει ολοκληρωθεί. Για να δούμε τι θα δοκιμάσει. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να δω παπούτσια, πέδιλα, έτσι ψηλά. Θέλω κάτι εντυπωσιακό. Ωραία, για βράδυ. Θέλετε να δούμε στη βιτρίνα? Ναι, ναι. Άντε πάλι έξω. Θες και την ομπρέλα, δεν πιστεύω. Λοιπόν, θα ήθελα να δω... Ναι. Αυτό το μπλε, το γαλάζιο. Ναι. Ωραία. Το χρυσαφί. Ναι. Και το μαύρο. Ναι. Τι νούμεράκι? 39. Ωραία. Πέραστε. Ευχαριστώ. Πάμε να τα δοκιμάσεις. Ορίστε το πρώτο ζευγαράκι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εντυπωσιακό. Για πες μου, πώς σου φαίνεται? Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Μ' αρέσει το τουρκουάζ. Είναι ιδιαίτερο. Πολύ καλοκαιρινό. Okay. Εντυπωσιακό. Και θα πηγαίνει τέλεια. Ναι. Με τα λευκά μου ρούχα. Συμπαθητικό είναι το παιδιλάκι. Δεν τρελάθηκες? Άνετο, ευκολοφόρετο, φιγουράτο λόγω του χρώματος και του ανάγλυφου που κάνει. Αλλά θα ήθελα κάτι πιο αιχμηρό. Λίγο περισσότερο τακούνι βασικά. Αυτό το άκουα χρώμα είναι τέλειο. Μου θυμίζει θάλασσα, μου θυμίζει νησί, καλοκαίρι, παραλία. Είναι τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο μπλεσιαλ μεταλλικό με ολόσωστο μοντέρνο τακούνι. Σου πάει πάρα πολύ. Πολύ μου αρέσουν. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι εξαιρετικό. Είναι τέλειο, είναι διαφορετικό και αυτό είναι πιο γοργονίστικο. Γοργονίστικο ακούω. Αλλά γοργόνα με παπούτσια δεν έχω ξαναδεί. Oh. Όχι ότι έχω ξαναδεί γοργόνα. Μέκαψες. Έλα γοργόνα. Ωραίο και αυτό. Χρυσαφί. Πώς το λες έτσι? Εντυπωσιακό, καλοκαιρινό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σου πάει πάρα πολύ στην επιδερμίδα σου και δεν θεωρώ ότι αυτό το παπούτσι θα σου δημιουργήσει πρόβλημα σε κάτι. Πάει μόλα. Σοφάκι, τι λες για αυτό το παιδιλάκι? Είναι τέλειο, σ' αρέσει? Αν το πάρω να στο κάνω δώρο μετά, τι λες? Εντάξει, για κάθε μέρα θα το φόραγα και μέχρι απόγευμα, αλλά για βράδυ θα ήθελα κάτι με περισσότερο τακούνι. Μάλιστα. Πάντως για την καλή σου πρόθεση, σε ευχαριστώ πολύ. Πήρε φορά. Το ροζ χρυσό γενικά είναι ένα πολύ εντυπωσιακό χρώμα. Είναι το χρώμα της σαμπάνιας και θα πιούμε πολύ σαμπάνια σε αυτό το πάρτι. Τίρλα! Αυτό το πέδιλο είναι να το πιεις στο ποτήρι. Not. Μπορώ να έχω το επόμενο? Δυστυχώς δεν υπάρχει το επόμενο. Α, θέλετε κρίμα να δείτε τη βιτρίνα για κάποιο άλλο? Ναι, να κοιτάξω. Πάλι στη βιτρίνα! Τι θα γίνει, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Αγναντεύει. Αυτό το φιστική εκεί υπάρχει? Ναι, ναι, ελάτε. Σε 39. Για δες. Ωραίο και αυτό. Ναι. Ωραίο το φιστική. Εντυπωσιακό, καλοκαιρινό. Πολύ ωραίο και αυτό το χρωματάκι. Μου πάει. Πράσινο φιστική, πράσινο παστέλ της μέντας. Δεν μ' αρέσει για το θέμα της εβδομάδας. Είναι ένα πέδιλο πρωινό. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Είναι όμως βραδινό ή θα πούν τα κορίτσια ότι είναι πρωινό? Πρωινό, πρωινό. Και ούτε καν για πρωινό. Σαν παγωτό φιστίκι είναι. Έχουμε και ωραία παγωτά στη Σύφνο. Τα μάτα και έπαθε υπογλυκαιμία. Oh. Θα είμαι μια οπτασία με αυτά τα παπούτσια. Και θα ταιριάσουν τέλεια με το λευκό μου σύνολο. Δεν είναι και τόσο εντυπωσιακά όσο μας τα λες. Να τα. Μπορώ να δω και τσαντουλές? Φυσικά, από εκεί. Α, ωραία, ευχαριστώ. Μια που ήρθαμε, δεν θα δούμε. Ωραία τσαντούλα αυτή, καπιτονέ. Έχει ωραίο λυσιδάκι, χρυσό, είναι βραδινή. Μπορεί να φορεθεί και το βράδυ, μπορεί να φορεθεί και το απόγευμα. Okay, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο μικρή, αλλά μια χαρά στέκεται. Μια χαρά. Χωράει αρκετά πράγματα, σίγουρα θα χωρέσει όλα αυτά που χρειάζομαι και παραπάνω. Ωραίο τσαντάκι, έχω παρόμοιο. Μου αρέσει πολύ όμως το χρωματάκι του, θα το φορούσα κι εγώ. Να δω και την άλλη. Άντε να δούμε και την άλλη. Είναι ωραία τσάντα, έχει και αυτή την αλυσίδα τη χρυσή. Ναι. Βγάζει μάτι αυτή, είναι εντυπωσιακή.
Εδώ είμαστε πολύ καλύτερα. Ο μαξιμαλισμός σε όλο το μεγαλείο. Υπέροχη τσαντούλα με πάρα πολύ έντονο κόσμο μπροστά και αλυσίδες. Φούλα παστράπτουσα. Μ' αρέσει. Δεν θέλω να δώσω ένταση στη τσάντα, θα γιατί? Δώσω ένταση στα παπούτσια και στα αξεσουάρ. Εντάξει. Τσάντα τι είναι, αξεσουάρ δεν είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Μη φύγετε, έχω κάτι για σας. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό εδώ? Για να δούμε, θα είσαι τυχερή. Αυτό. Μείον 6 λεπτά, καταστράφηκα. Σίγουρα καταστράφηκες. Συν 30 ευρώ. Δεν πειράζει, τι να κάνω. Στοιχώς. Πω, άτυχη, σε πρέπει να τρέξεις για να τα προλάβεις. Κάνε γρήγορα. Πόσο χρόνο έχω? 27 λεπτά και 44. Εντάξει, θα τα καταφέρω. Τρέχω. Νομίζω θα μείνεις χωρίς παπούτσια και χωρίς αξεσουάρ. Πάμε! Έχουμε και άλλο μαγαζί να δούμε. Η βροχή ακόμη να σταματήσει εδώ μεταξύ. Γεια σου καλέ, έχω γίνει λούτσα, εγώ δεν έχω μπρέλα, την έδωσε εσένα. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να δω παπούτσια, πέδλα κυρίως. Ωραία. Ή καμιά γόβα έτσι σε εντυπωσιακό Τέλεια. Χρώμα. Τις γοβίτσες μας τις έχουμε εδώ πέρα και τα παιδιλάκια θα πρέπει να περάσετε από εκεί να τα Ωραία. Δείτε. Ποιο θέλεις? Μπορώ να δω αυτή την κόκκινη γόβα. Ωραία, φυσικά. Σε 39. Ωραία. Θα ήθελα... Τι? Αυτό το γαλάζιο, σε 39, αν υπάρχει. Τέλεια. Και δώστε μου και αυτό το ροζ. Ωραία. Το μιούλ. Ναι, ναι, αυτό το μιούλ σε 39 επίσης. Ωραία. Θες να κάτσεις, να τα δοκιμάσουμε. Ορίστε τα παπουτσάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθυστερώ κορίτσια με τα πέδιλα, με τα λουράκια. Λίγο. Αλλά είναι πολύ ωραίο παπούτσι. Άντε, πες το κουκλά μου, πες το. Το δεσέ. Όντως είναι πολύ ωραία αυτά τα παπούτσια. Έχουν ωραίο χρώμα, αυτό το γαλάζιο, το ουρανί, σουέντ. Πάρα πολύ ωραίο, το αισθάνομαι πολύ σταθερό. Το τακούνι τέλειο. Δεν είναι για βράδυ, σου πάνε πολύ. Θέλω λίγο πιο γρήγορα να πας όμως. Λίγο πιο γρήγορα. Είναι τέλεια για το λευκό μου σύνολο. Μάλιστα. Μ' αρέσει πολύ. Ωραίο το γαλάζιο λευκό σύνολο, αλλά δεν φαίνεται καθόλου σταθερό. Φοβάμαι ότι θα βρεθείς με το τακούνι από την ανάποδη. Αφού μαζί με το λευκό και το ουρανί θα είναι τέλεια, σαν ουρανός. Τέλειο. Γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού. Ποια θάλασσα? Η ερυθρά. Και σύννεφα. Τι λέτε, κορίτσια, τι δίνει την ένταση που θέλουμε αυτό το παπούτσι? Αυτό το υπέρλαμπρο που θέλουμε, αυτό το λαμπερό. Νομίζω ότι δίνει. Εσείς τι λέτε? Θα σας στεναχωρήσω, Ελίνα μου, δεν τη δίνει την ένταση και δεν σου δίνει, κάνει και καλή εφαρμογή πίσω. Κρίμα. Βλέπεις ένα κενό που αφήνει. Αυτά μιούλς, ε. Ωραίο, ροζ, φούξια, έτσι ένα έντονο χρώμα, παιδιλάκι, μιούλ. Whatever. Άνετο, σταθερό τακούνι, περπατάς, και πετάς. Κόβεις χιλιόμετρα με αυτό. Και με αυτό χιλιόμετρα, ας πάρουμε αθλητικό, μη φοράμε τα τακούνια. Έτσι. Στο πάρτι που θα πάμε θα είναι τέλειο αυτό το παπούτσι. Θα μπορώ να περπατάω άνετα, να κινούμαι, να χορεύω, να είμαι όρθια όλο το βράδυ αν χρειαστεί. Πάρα πολύ ωραίο μιούλ, πάρα πολύ ωραίο το ροζ, πάρα πολύ ωραίο το πλατφορμάκι και η αναλογία με το τακούνι. Δεν είναι για βράδυ. Είναι άνετα. Πάνω απ' όλα. Σταθερά, ταιριάζουν τέλεια στο πόδι μου. Μόλις τα δει η Μαρία, φοράμε και το ίδιο νούμερο. Χαμός. Ένα τσουπ και τα παίρνει. Είναι τέλεια. Δεν θα στα πάρει ούτε η Μαρία, ούτε καμία Μαρία. Μην αγχώνεσαι. Don't worry. Όλα δικά σου. Τι έγινε, μάγκωσε? Κόκκινη γόβα. Τέλεια, εντυπωσιακή, μ' αρέσει. Απίστευτη, λουστρίνη, κόκκινη γόβα. Πάρ' την και φύγε. Μην τρως άλλο χρόνο. Γλυφάδα, κόκκινη γόβα, τέλειο. Ναι. Σαν κερασάκι. Δεν είναι η γλυφάδα τούρτα, για να είσαι εσύ το κερασάκι. Τι λέτε, κοριτσιά, πώς σας φαίνεται, είναι σεξι αυτές οι γόβες? Θα σπάσει το κοντέρ. Μ' αρέσει το κόκκινο, είναι έντονο. Δίνει πάθος στη ζωή και μ' αρέσει το κόκκινο πάρα πολύ. Είναι χρώμα του πάθους και ελπίζω να έχεις ερωτευτεί αυτή τη γόβα, γιατί σου ταιριάζει καλύτερα από όλες. Γλυκούλα. Στην Πειραιά ήρθα να ψωνίσω. Αν δεν δοκιμάσω και μια κόκκινη γόβα, θρύλος. Πού θα δοκιμάζα? Α, σωστά. Πειραιάς και κόκκινο. Κατάλαβα, το πιάσα. Κοίταξε, γενικά οι γόβες το καλοκαίρι ιδρώνουν το πόδι. Τώρα τι να πω, αν τις προτιμάς, αυτό είναι δική σου καθαρά επιλογή. Πάμε, Ελίνα, πρέπει να αγοράζουμε τα παπούτσια σου. Σταμάτησε η βροχή επιτέλους. Έχεις καταλήξει αυτό που θα πάρεις? Τι σας χρωστάω? 102 ευρώ. 102, ε. Ορίστε.
Ευχαριστώ. Ορίστε τα πράγματά σας. Ευχαριστώ πολύ. Και απόδειξή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Είστε καλά. Τελειώσαμε με τα παπούτσια. Τι κάνουμε? Πόσο χρόνο έχω? Ένα λεπτό και τέσσερα. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω αξεσουάρ. Πω ακομωτήρω να γίνω υπέρλαμπρη. Τα έλεγα εγώ ότι δεν προλάβεις να πάρεις αξεσουάρ. Τα έλεγες. Δεν μ' άκουσες. Έστω και έτσι πάμε κομμωτήριο. Για να δούμε πώς θα τα κάνει. Έτσι όπως τα έκανε. Πάμε, Ελίνα! Γεια σας. Γεια Έχω σας. 10 λεπτά καιρό. Προλαβαίνουμε να κάνουμε ένα βραδινό χτένισμα. Φυσικά και προλαβαίνουμε. Περάστε. Ευχαριστώ. Είναι αρκετός ο χρόνος αν κάνεις κάτι απλό. Απλό και στυλάτο. Ναι, θα σε φτάσει πιστεύω. Για να δούμε. Θα το κάνει. Πού είσαι, καλέ? Πρέπει να διαλέξει αυτά που θα χρησιμοποιήσει. Γεια σας. Γεια σας. Τι θα κάνουμε στα μαλλιά? Για βράδυ το θέλω, για ένα πάρτι, οπότε θα κάνουμε ένα σπαστό, έτσι ένα... Χαλαρή μπούκλα. Ένα λίγο, μπράβο, ναι. Πολύ ένα ωραία. Χαλαρό σπαστό. Όχι, να μην κάνεις σπαστό. Να μην κάνεις σπαστό. Καθαρά, απλά, μαλλιά ίσια ή στη μέση, ένα ωραίο κότσο. Μην κάνεις τώρα μπούκλες. Ωραία, και εγώ θα ξεβαφτώ και θα κάνω το μακιγιάζ μου. Τέλεια. Τι θα βάλεις? Θα βάλω ένα τριανταφύλλι κραγιόν και μια μοβ ναι. Σκιά. Λίλα. Δεν γίνεται κόκκινο κραγιόν και μοβ σκιά. Τι είμαστε, τσίρκο? Θα ξεκινήσω με την πούδρα και το make-up. Ωραία. Μετά τι θα κάνεις? Το απλώσω. Όσο πιο πολύ. Γίνεται. Καλά γίνεται. Πού είναι το σφουγγαράκι σου ή το πινέλο? Το φαγε. Με τα χεράκια δεν απλώνουμε ποτέ το make-up. Πόσο χρόνο έχω? 7 λεπτά και 38. Ελπίζω να προλάβεις, γιατί δεν ήταν καθόλου εύκολα να βαφτείς σε 10 λεπτά ενώ σου φτιάχνουν παράλληλα το μαλλί. Βάζω ένα μολύβι, κάνω ένα περίγραμμα. Για κάνε. Φούξια ροδί. Whatever. Με ταιριάζει και με το κραγιόν. Βάλε χρώμα, δώσε. Θέλουμε ένταση στα χείλη. Βάλε, βάλε. Μα είναι εντυπωσιακά. Δεν θέλουμε. Σαφέστατα. Αυτό το κόκκινο ροδί κραγιόν μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω θα σου πηγαίνει το κόκκινο ροδί ή τριανταφυλλί όπως το περιγράφεις κραγιόν. Θέλω να σε δω και από κοντά όμως. Το όνομά σας? Είμαι η Ελίνα. Εμένα με λένε Μόση. Εμένα Χάρηκα Βαγγέλη. Πάρα πολύ. Μόση, το μικρό ή το επίθετο? Αυτή η μοβ σκιά μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι δίνει ένταση στο βλέμμα. Πόσο χρόνο έχω? 3 λεπτά και 33. Ωραία. Καρμικό. Το μαλλί δεν βλέπω να τελειώνει και νομίζω ότι οριακά θα προλάβεις, ίσως και να μην προλάβεις. Για να δούμε. Για να δούμε. Το μαλάκι πώς πάει? Σχεδόν τελειώσαμε. Α, τέλεια. Άντε, ντε. Η κοπέλα πολύ γρήγορα έκανε το μαλλί. Μπράβο. Δεν το περίμενα. Η δική μου κοιμότανε. Ωραία. Να βάλουμε και λίγο ρούζ. Να δώσουμε λίγο χρώμα. Γιατί καλοκαίρι είναι, αλλά δεν έχω προλάβει ακόμα να μαυρίσω. Αλλά γιατί μαύρο είναι το ρούζ? Να πάρω το καθρεφτάκι και να βάλω λίγο μολύβι. Άντε βάλε. Απλά μην με κουνάτε πολύ. Λίγο. Στο Shopping Star όλα μαζί πρέπει να τα κάνουμε. Μια χαρά. Όλα τα προλαβαίνουμε. Τι να κάνουμε με το χρόνο που μας έχουν δώσει? Βρε Βίκυ μου, δώσε μας ακόμα ένα μισά ώρα να το ευχαριστηθούμε. Για χόρταση είναι. Εγώ έχω τελειώσει με το μακιγιάζ, να το κάνουμε λίγο έτσι να το ανοίξουμε, να μην είναι πολύ στημένο. Σαν πέναλτι. Και λίγο πιο φουντωτό επάνω, έτσι. Εντάξει, νομίζω καλά είναι. Τη ράντισε. Πόσο χρόνο έχω? 35 δεύτερα. Τι είπες τώρα? Δεν το πιστεύω. Αρνούμε. Κορίτσια, τελείωσα. Είμαι έτοιμη. Ελπίζω να σας αρέσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κραγιόν, δεν μ' αρέσει η μοφσκιά. Ωραία και η βάση σου, ανάλαφρο και το ρουζάκι σου. Η μπούκλα δεν μ' αρέσει. Λυπάμαι. Τι σας οφείλω? Είναι 20 ευρώ. Μην το πεις ούτε του παπά. Ορίστε και η απόδειξή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Γεια σας. Η σωσία της Κατρίν Τενεύ μόλις ολοκλήρωσε το σαφάρι του shopping και οδεύει προς το μαγικό βανάκι που θα τη μεταφέρει πίσω στο πλατό. Φάνη, στεγνός ο Φάνης, την περιμένει άοκνος. Ελίνα μου, για πες, πώς πέρασες? Η εμπειρία μου ήταν τέλεια σήμερα. Πέρασα φανταστικά. Βέβαια, λίγο με το χρόνο ναι. Δεν το διαχειρίστηκα σωστά. Αλλά νομίζω ότι με αυτά που επέλεξα θα είμαι οκ. Okay. Πώς είναι αυτά που πήρες? Το σύνολό μου είναι πάρα πολύ ωραίο. Είμαι μέσα στο θέμα. Νομίζω ότι έκανα την καλύτερη αγορά. Πιστεύω θα τα πάω τέλεια. Και ας μην πρόλαβα τα αξεσουάρ. Είμαι ενθουσιασμένη. Για να δούμε πόσο ενθουσιάστηκαν και τα κορίτσια που σε κουτσομπολεύουν στο σαλόνι μας.
Χρήσε το λευκό το φόρεμα με τις πουλιές πάνω που έκανε και πώς σας φάνηκε. Εμένα νομίζω μετά από λίγη ώρα τα νεύρα μου θα ήταν κρόσια. Φόρεμα μουσικό όργανο δηλαδή. Χορεύεις κιόλας, παίζει μουσικούλα. Ακορντεόν. Δεν μου άρεσε το σχήμα του. Ήταν πολύ ανοιχτό και δεν την κολάκευε. Δεν είχε καθόλου slim γραμμή. Πολύ ρηχτό κιόλας. Εμένα μου άρεσε, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου στο στυλ της. Θα το ήθελα να το δώσει μια κοπέλα πιο νέα, ίσως που να έκανε και έτσι πιο περίεργο styling. Ακριβώς. Δεν την κολάκευε καθόλου. Και μετά το μυαλό και το κεφάλι του μπαίνει. Δυστυχώς η Ελίνα δεν πρόλαβε να κάνει όλα τα ψώνια της. Αγόρασε ρούχα, τσάντα και παπούτσια, επισκέφθηκε το κομμωτήριο, αλλά δεν πήρε αξεσουάρ. Παρ' όλα αυτά είναι έτοιμη να συγκινήσει τα πλήθη με την πασαρέλα της, κάτι που έχει ξανακάνει αρκετές φορές. Είμαι έτοιμη. Ανυπομονώ να περπατήσω στην πασαρέλα. Πάμε, κορίτσια, αρχίζει το μάτς. Πεθαίνω με τα παπούτσια της Σοφίας. Κοίτα εδώ βλέμματα. Πάμε! Έλα ρε παιδί. Ελίνα, έχεις και προϋπηρεσία στην πασαρέλα, οπότε θα είναι αυστηρές μαζί σου. Ελίνα μου, ευτυχώς έπεσε το μαλάκι και πάρα πολύ μπούκλα και μ' αρέσει καλύτερα έτσι. Τώρα, αγαπώ πάρα πολύ την τσάντα γιατί έχει τέλειο μέγεθος, είναι λευκή, έχει το κόσμημα επάνω και είναι αληθινά απαστράπτουσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το παπούτσι, το παιδιλάκι σου, που είναι έτσι party shoe, είναι λαμπερό, μεταλλικό και κάνει ούλτρα βραδινό. Το φόρεμα δεν μπορώ να σου πω ότι ξετρελαίνει, παρόλο που έχει ένα ενδιαφέρον πατρόν γιατί είναι ένα απλό t-shirt dress και έχει χοντρή παγκέτα, για κάποιο λόγο δεν σε φωτίζει και δεν σε αναδεικνύει. Γενικά όμως πολύ ωραία τα πήγες. Πάμε άλλη μία, ποτέ δεν ξέρεις. Για να δω και παπούτσι. Σάντρα, πες, πώς σου φάνηκε η πασαρέλα της Ελίνας? Η πασαρέλα της Ελίνας μου φάνηκε λίγο βαρετή, να το πω. Θα ήθελα λίγο πιο ένταση στο περπάτημα, λίγο πιο χαρούμενη να είναι, να το διασκεδάζει λίγο πιο πολύ. Η πασαρέλα ήταν τέλεια. Ένιωσα υπέροχα, το απόλαυσα, θα το ξανά έκανα από την αρχή. Για να δούμε τώρα πόσα ξόδεψε η Ελίνα για το σύνολό της. Για το φόρεμα πλήρωσε 59 ευρώ, για τα πέβυλα 55, η τσάντα κόστησε 47 ευρώ και τα μαλλιά 20. Συνολικά ξόδεψε 181 ευρώ και της έμειναν 169. Ελίνα μου, πολύ καλή προσπάθεια. Το μαλλί σου μου άρεσε και μου αρέσει. Η αλήθεια έχει πέσει λιγάκι, το βλέπεις κι εσύ. Ωραίο το βάψιμό σου. Το φόρεμα μου αρέσει, απλά δεν σε κουλακεύει. Το παπούτσι είναι ωραίο, αλλά το βλέπω μεγάλο και όχι τόσο άνετο και δεν σε κουλακεύει. Το παπούτσι είναι μια χαρά το νούμερο, με βολεύει απίστευτα. Απλά έπρεπε να σφίξω λίγο περισσότερο το λουράκι. Η τσάντα μου αρέσει πολύ. Η αλήθεια μου άρεσε το καφτάνι σου που έχεις βάλει, με τη ζώνη τη χρυσή. Ήταν πολύ πιο ωραίο και ήταν πολύ πιο κομψό και σου πήγαινε πάρα πολύ. Αυτή θα ήταν μια τέλεια επιλογή για την δική μου άποψη, αλλά παρόλα αυτά είσαι αποστράπτουσα και είσαι μες στο θέμα. Το φόρεμα που επέλεξε η Ελίνα δεν ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει, διότι δεν την κολάκευε. Παρόλα αυτά είχε μια λάμψη από πάνω μέχρι κάτω. Όσον αφορά την επιλογή μου, εντάξει, το επέλεξα λόγω του ότι ήταν πιο φανταχτερό και πιο απαστράπτον. Δεν συμφωνώ ότι δεν με κολακεύει το φόρεμα, ίσως ένα πιο στενό να έδειχνε διαφορετικά. Αλλά έτσι κι αλλιώς είμαι αδύνατη, οπότε χρειάζομαι και λίγο όγκο. Νομίζω μια χαρά στέκει το φόρεμα πάνω μου. Η αλήθεια μου λείπουν τα αξεσουάρ. Θα τόνιζαν πιο πολύ το πρόσωπό σου, πιστεύω. Αλλά δεν προλάβεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν διαχειρίστηκα ίσως σωστά το χρόνο και δεν πρόλαβα. Αλλά με αυτό το φόρεμα νομίζω ότι τα αξεσουάρ θα ήταν λίγο υπερβολικά. Η Φωτεινή ήταν λίγο αυστηρή μαζί μου, αλλά εντάξει, δικαίωμά της είναι, άποψή της είναι, μια χαρά. Η Ελίνα θα μπορούσε να είναι shopping star της εβδομάδας. Πέτυχε στο 100% να είναι απαστράπτουσα. Γεια σου, Ελινάκη μου, και από μένα.
Να ξεκινήσω λίγο από το κεφάλι. Εμένα δεν με πειράζουν τα μαλλιά που πέσανε. Ίσα-ίσα είναι πολύ ωραία. Έχεις και ωραίο μαλλί και ωραίο πρόσωπο. Ό,τι αφορά το κεφάλι είναι υπέροχο. Μου αρέσει πάρα πολύ και το μακιγιάζ. Το φόρεμα μου αρέσει σαν γυαλάδα, σαν οι πουλιές που έχει όλο αυτό επάνω μου αρέσει. Απλά το ήθελα λίγο πιο slim, δηλαδή πιο κολλητό επάνω σου, επειδή είσαι λεπτούλα, να σε κολακεύει. Είναι μάλλον σε 60's διάθεση και είναι πιο φαρδί, αλλά θα μου άρεσε πιο στενό. Τώρα είναι πιο σικάτο, θεωρώ. Είναι πιο χαλαρό, πιο άνετο. Μπορείς να κάτσεις, να σηκωθείς, να κινηθείς χωρίς να μαρκάρει. Το παπουτσάκι μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Θα το προτιμούσα λίγο περισσότερο τακούνι και λίγο καλύτερη εφαρμογή, γιατί έχεις λεπτό, ίσως ποδαράκι είναι λίγο πιο φαρδί. Πάντως μου αρέσει σαν χρωματάκι. Το παπούτσι είναι μια χαρά στο πόδι μου. Το νούμερο είναι OK. Το τακούνι είναι ό,τι πρέπει. Μπορώ να περπατήσω, μπορώ να χορέψω, μπορώ να σταθώ όρθια όλη νύχτα. Τώρα, αν το θέλω πιο σφιχτό, απλά θα σφίξω το λουράκι. Η τσαντούλα σου είναι OK. Προτιμούσα την άλλη, αλλά και αυτή μου αρέσει από κοντά. Αξεσουάρ δεν πρόλαβες, οπότε αυτό είναι λιγάκι. Εντάξει, αναπληρώνει κάπως το φόρεμα, αλλά κάτι διακριτικό το ήθελε στα αυτάκι σου. Με τόση λάμψη και τις έλειψαν τα αξεσουάρ, τι να κάνουν τα αξεσουάρ. Εδώ λάμπουμε ολόκληρες. Μέσα στο θέμα είσαι, γιατί λαμποκοπάς ολόκληρη. Είσαι απαστράπτουσα. Στο θέμα είσαι μέσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελίνα θα μπορούσε να είναι η shopping star της εβδομάδας, αν εμείς οι υπόλοιπες δεν κάνουμε κάτι καλύτερο από εκείνη. Γεια σου, Ελίνα μου. Μου αρέσει πάρα πολύ, είσαι πολύ λαμπερή. Τα μαλλιά σου μου αρέσουν πολύ. Λίγο το μακιγιάζ με χαλάει, είναι λίγο. Τι? Πρόχειρο, θα το έλεγα λίγο, θα το ήθελα λίγο πιο έντονο. Τα μάτια σου τα έκανες λίγο πιο έντονα. Το μακιγιάζ δυστυχώς δεν μου άρεσε καθόλου. Τα μάτια ήταν λίγο τσαπατσούλικα και τα φρύδια λίγο πολύ έντονα νομίζω, γιατί είναι ξανθιά και δεν χρειάζεται πολύ έντονο φρύδι. Εγώ δεν βάφομαι πάρα πολύ ούτε στην καθημερινή μου ζωή. Χρησιμοποιώ λίγα πράγματα, αυτά που χρησιμοποιώ και αυτά που μπορώ να υποστηρίξω. Νομίζω ότι είναι OK. Το φόρεμα μου αρέσει. Μου λείπει ένα βραχιόλι, ένα διακριτικό σκουλαρίκι, κάτι σε αξεσουάρ. Νομίζω ότι ένα βραχιολάκι δεν θα δίνει τίποτα σπουδαίο. Εδώ έχω τόση λάμψη. Νομίζω ότι αυτό το φόρεμα καλύπτει όλη τη λάμψη που χρειάζεται το look. Το παπούτσι δεν είναι πολύ του γούστου μου, είναι η αλήθεια. Άλλο που σου αρέσει το χρώμα και η τσάντα μου ταιριάζει με το all outfit, ναι. Το παπούτσι που επέλεξε η Ελίνα ήταν, νομίζω, από τα χειρότερα που είδαμε. Δεν μου άρεσε καθόλου. Θα προτιμούσα το κόκκινο που ήταν πολύ πιο σεξι. Είσαι απαστράπουσα, λάμπει σαν διαμάντι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χάρηκα που μου είπε η Σάντρα ότι λάμπω σαν διαμάντι. Καλά. Πραγματικά ήταν πολύ όμορφο. Περίμενε βαθμό. Πιστεύω πως η Ελίνα δεν θα μπορούσε να είναι shopping star της εβδομάδας, γιατί έλειπαν κάποια πράγματα στο σύνολό της και άλλωστε θα είμαι εγώ αυτή. Ελίνα, πιστεύω ότι πέρασες καλά στα ψώνια. Ο Πειραιάς πιστεύω είναι μια πολύ ωραία αγορά. Είπες ότι θα είμαι πολύ αυστηρή στην κριτική, αλλά ήσουν μεγάλη έκπληξη για μένα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που διάλεξες. Το φόρεμα είναι τέλειο, με αυτές τις πουλιές στο μπαράκι που θα πας για τα γενέθλια. Θα πέφτουν όλα τα φώτα πάνω σου και θα λαμπειρίζεις ολόκληρη. Δεν περίμενα να μου πει η Έλενα ότι είμαι μεγάλη έκπληξη και ότι της άρεσε το σύνολό μου. Το χάρηκα πολύ, μπράβο. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα στο πέδιλο, μα πάρα πολύ. Είναι έντονο, μεταλλικό, ό,τι πρέπει. Μου αρέσει που είναι το τακούνι βολικό, γιατί αν είναι και πολύ ψηλό, πώς θα χορέψεις. Έχω ένα ενδιασμό βέβαια για την εφαρμογή του, αλλά καταλαβαίνω δεν ήταν και εύκολο να βρεις κάτι που να σου ταιριάζει γάντι. Ίσως χρειάζεται λίγο σφίξιμο ακόμα. Ίσως μπροστά στο πόδι. Το παπούτσι μου, όπως έκανα πασαρέλα, έφευγε λίγο μπροστά το πόδι. Αλλά εμένα δεν με ενόχλησε. Είναι άνετο παπούτσι και όπως είπαμε, μπορώ να σφίξω λίγο το λουράκι. Μου αρέσει πάρα πολύ και η τσάντα σου. Ίσως να έβλεπα και κάποιο χρώμα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή που έχει και τις χρυσές λεπτομέρειες. Όσο αφορά τα αξεσουάρ που δεν προάλαβες, είναι και ένα σκέλος που θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να το προλάβουμε. Ίσως στα χέρια δεν θα βάζα κάτι, καθώς έχει τη τσάντα, οπότε είναι και αυτή σαν ένα αξεσουάρ, επειδή έχει και την αλυσίδα. Αλλά ένα κάτι τη μικρό στα αυτάκια το έβλεπα. Επειδή έχω κάτω τα μαλλιά, είναι μακριά, εντυπωσιακά, είναι και το φόρεμα πολύ λαμπερό, δεν νομίζω ότι λείπει ένα σκουλαρίκι. Και στην καθημερινή μου ζωή σπάνια φοράω σκουλαρίκια. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το μακιγιάζ. Κατάφερες πολύ ωραία να στρώσεις το κραγιόν. Και η σκιά είναι εντάξει. Μόνο μελλοντικά δεν ξέρω αν μπορείς να το διορθώσεις. Τα φρύδια θα τα έκανα άλλο σχήμα. Αυτά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πιστεύω πως η Ελίνα έχει όλες τις πιθανότητες να είναι η shopping star της εβδομάδας. Τα έχει πάει τέλεια. Το φόρεμα που έχει διαλέξει είναι καταπληκτικό. Ταιριάζει απόλυτα στο θέμα, είναι απαστράπτουσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Φωτεινή που συμφώνησε με την επιλογή της τσάντας, αλλά έκραξε το φόρεμα και τα πέδιλα ενώ της έλειψαν και τα αξεσουάρ. Στην Ελίνα έβαλε 7. Όπα. Διότι έλειπαν τα αξεσουάρ και έστω ένα μικρό σκουλαρίκι θα της τέριαζε. Το φόρεμα θα έπρεπε να ήταν πιο κολακευτικό, ενδεχομένως μικρότερο νούμερο γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα. Και ένα παπούτσι πιο μαζεμένο στο λεπτό της ποδεράκι. Επόμενη Σοφία που βρήκε την τσάντα ok, αλλά θα ήθελε πιο κολλητό φόρεμα, διαφορετικό πέδιλο, ενώ επισήμανε και την απουσία αξεσουάρ. Την Ελίνα έβαλα 6, γιατί το φόρεμα ήταν αρκετά φαρδί και δεν την κολάκευε. Το παπούτσι, ναι μεν ωραίο χρωματικά, αλλά το ήθελα με περισσότερο τακούνι. Και μου έλειπε ένα σκουλαρικάκι από τα αυτιά της. Η σειρά της Σάντρας που βρήκε ωραίο το φόρεμα, αλλά την χάλασαν το μακιγιάζ και τα πέδιλα και δεν είδα αξεσουάρ. Για πες. Στην Ελίνα έβαλα 7, γιατί μου έλειπαν τα αξεσουάρ, δεν μου άρεσε καθόλου το παπούτσι και το μακιγιάζ ήταν λίγο πρόχειρο. Και τελευταία θα βαθμολογήσει η Έλενα που εξεπλάγει θετικά από το φόρεμα, δεν τρελάθηκε με την τσάντα και της έλειψαν τα σκουλαρίκια. Όλα αυτά, ωραία πλάτη. Την Ελίνα έβαλα 7, καθώς δεν έχει προλάβει να πάρει αξεσουάρ και ήταν πολύ σημαντικά. Και επειδή δεν μου άρεσε η εφαρμογή στο παπούτσι και ίσως ήθελα χρωματιστή τσάντα. Ελίνα, θα πανηγυρίσεις την Παρασκευή ή θα κλάψουνε μανούλες? Έχω πιθανότητες να είμαι shopping star της εβδομάδας. Έχω κάνει τις κατάλληλες επιλογές, είμαι υπέρλαμπρη, είμαι σωστή. Πιστεύω ότι τα πήγα πάρα πολύ καλά. Μετά πήγε και άσχημα η Ελίνα, αφού έβγαλε μέσο όρο 6,75 στα 10 και έτσι περιμένει με αγωνία τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκης Καγιά την Παρασκευή. Αύριο κάνει τα ψώνια της η Ροδίτισσα Φωτεινή και πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας, η Βίκη θα σας δώσει φοβερό tip για ένα ύφασμα που θα σας λύσει τα χέρια. Κορίτσια μου, αν θέλετε να είσαστε απαστράπτουσες με Total White, τότε σκεφτείτε τη ματιέρα Santouk. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό ύφασμα με ταξωτό που έχει πολύ πολύ μικρά νερά. Επιλέξτε λοιπόν μία ψηλόμεση Santouk λευκή βερμούδα με ωραία καλοραμένη πιέτα μπροστά. Το μήκος του αφήνω σε εσάς. Λίγο πιο μακρύ αν το θέλετε ή πολύ hot κοντό αν είστε νέες και έχετε λεπτά ποδαράκια. Από πάνω σετάρετε ένα απλό λεπτό καμισόλ ντραπέ λευκό με χιαστή στην πλάτη. Φυσικά ρίξτε ένα smoking σακάκι από πάνω λευκό. Επιλέξτε ψηλοτάκουνα πέδιλα ασημένια που καθρεφτίζουν. Ασημένια μεγάλα τσάνκι κοσμήματα, έναν ωραίο oversized φάκελο ή μεταλλικό ή και λευκό αν θέλετε, μπορείτε επίσης να πετάξετε και λίγο χρώμα. Lime, κίτρινο, φούξια, κόκκινο, ακόμη και πράσινο της μέντας. We rise with hope. Oh, fire again.